ακουστεί πάρα πολλά και χρειαζόταν μια έτσι σωστή τοποθέτηση και μια ενημέρωση της μεσσηνιακής κοινωνίας και της Πελοποννησιακής. Είναι γεγονός ότι από τις 19 μέχρι τις 21 Απριλίου ξεκινάει στην πόλη της Καλαμάτας μια σπουδαία συλλογική προσπάθεια ανθρώπων του τουρισμού, ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με τον εναλλακτικό τουρισμό, με τον τουρισμό της φύσης. Δημιουργείται λοιπόν ένα κλάστερ επιχειρηματιών όπου θα σε αυτό τον χώρο εδώ του Δικητηρίου θα δημιουργήσουν μια σπουδαία έκθεση η οποία πιστεύουμε ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, διότι αφορά όλη την Πελοπόννησο, αφορά πάρα πολλές δραστηριότητες σε όλη την Πελοπόννησο, πάρα πολλούς επιχειρηματίες, και το ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συμμετοχή όλων των φορέων του τουρισμού είναι για μας πάρα πολύ θετικό και πάρα πολύ σημαντικό. Θα υπάρξουν πάρα πολλά σημαντικά γεγονότα εδώ του τουρισμού σε αυτό το χώρο. Θα γίνουν πολλές συναντήσεις B2B. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι διότι θα παρευρίσκονται πάνω από 68 εκθέτες από όλη την Πελοπόννησο, την περιφέρεια Πελοποννήσου, και πάνω από 70 τουριστικά πρακτορία θα βρίσκονται με εκπροσώπους τους εδώ για να κάνουν συναντήσεις B2B. Πράγμα πολύ θετικό για την επιχειρηματικότητα, η οποία χρειάζεται την ενίσχυση των φορέων του τουρισμού και της αυτοδιοίκησης. Αυτός άλλωστε είναι ο δικός μας ο στόχος, πάντοτε με αυτό το γνώμονα κινούμαστε σαν περιφέρεια Πελοποννήσου, να είμαστε δίπλα στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, να είμαστε δίπλα στις ανάγκες των επιχειρηματιών. Αυτό για μας είναι το ζητούμενο και όπως ανέφερε και η κυρία Αντιπεριφερειάρχης, το έχουμε καταφέρει με τον καλύτερο τρόπο, διότι έχουμε ανεβάσει ψηλά την Πελοπόννησο, η οποία κινείται πάντοτε με ανωδική πορεία. Ο τουρισμός είναι καθαρά συνέργειες, είναι ανοιχτά μυαλά και απομάκρυση από φοβικά σύνδρομα. Αυτό θα πρέπει όλοι να το κατανοήσουν και όλοι εμείς που έχουμε αυτή την προσέγγιση, τη θετική προσέγγιση για τον τουρισμό, στεκόμαστε δίπλα σε αυτές τις σημαντικές προσπάθειες, οι οποίες σαν αυτή που θα γίνει στις 19 Απριλίου μέχρι τις 21 εδώ στην πόλη της Καλαμάτας. Ο εναλλακτικός τουρισμός, ο τουρισμός φύσης, η γαστρονομία, ο πολιτισμός, η παράδοση θα, με τον καλύτερο τρόπο θα ξεδιπλωθούν σε αυτή την πολύ όμορφη έκθεση, όπου με τις πολλές συμμετοχές θα παρουσιάσει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είμαστε σίγουροι ότι πάρα πολλοί Μεσσίνοι και Πελοποννήσιοι θα παρευρεθούν σε αυτόν τον χώρο για να μπορέσουν να απολαύσουν αυτή την σπουδαία έκθεση.